Είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Πάμε. Θέλετε να κάνουμε κανένα τεστ. Η διαιτησία είναι κάτι το οποίο μαθαίνεται κιόλας. Δεν είναι κάτι το οποίο ξέρω τον κανονισμό διαιτησίας και πάω και παίζω έναν αγώνα και όλα καλά. Γιατί τότε ο καθένας θα μπορούσε να διαβάσει τους κανονισμούς και να μπει σε ένα γήπεδο και να παίζει απευθείας στη Super League. Η διαιτησία λοιπόν και το πώς θα μανατζάρεις ένα παιχνίδι και το πώς θα αποδώσει δικαιοσύνη με τον καλύτερο τρόπο είναι κάτι το οποίο μαθαίνεται με τα χρόνια. Δεν είναι. Και βλέπω τον εαυτό μου σήμερα το πώς διαχειρίζομαι τα παιχνίδια με τον εαυτό μου πώς διαχειριζόταν τα παιχνίδια πριν 2-3. Μην πάω 10 χρόνια, ακόμα και πριν 2 χρόνια και βλέπω μια τεράστια διαφορά στο πώς παίζω και διαχειρίζομαι έναν αγώνα, τους παίχτες στον αγώνα, πολλά πράγματα μέσα στον αγώνα πρέπει να διαχειριστείς. Σίγουρα χρειάζεται υπομονή και επιμονή, γιατί στη διάρκεια της καριέρας θα υπάρξουν στάδια τα οποία η απογοήτευση θα είναι τεράστια. Θα πρέπει λοιπόν να έχεις εσωτερική δύναμη, η οποία να σε βοηθάει να υπερπηδάς αυτά τα εμπόδια και όχι τόσο τα διαιτητικά λάθη, όσο την ατμόσφαιρα που δημιουργείται γύρω από ένα λάθος. Και θα πρέπει να το ξεπεράσεις. Μετά από αυτό, η σκληρή δουλειά είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει σε καθημερινή βάση. Δεν αρκεί να πεις ότι θα κάνω προπόνηση ένα μήνα το καλοκαίρι για να προετοιμαστώ, 2 εβδομάδες για να βγάλω τα τεστ τα οποία περνάνε διαιτητές κάθε χρόνο. Χρειάζεται συνεχή δουλειά, συνεχή παρουσία σε πολλά κομμάτια, τα οποία θα πρέπει κάθε μέρα να αποτελούν μέρος της ζωής σου. Προπόνηση, διατροφή, διάβασμα, πάρα πολλά πράγματα. Επίσης, αυτό που λέω πάντα είναι ότι η οικογενειακή ηρεμία και γαλήνη, όπως και στους αθλητές, που πιστεύω αποτελεί νούμερο ένα, και για έναν διαιτητή αποτελεί σίγουρα κάτι πολύ σημαντικό, γιατί βρίσκεσαι πάρα πολύ καιρό μακριά από το σπίτι, πάρα πολύ καιρό μακριά από την οικογένεια, και σίγουρα χρειάζεσαι πίσω ανθρώπους οι οποίοι να είναι εκεί να σε στηρίζουν και να μην σου αποσπούν την προσοχή καθόλου σε αυτό που κάνεις. Η προετοιμασία ενός αγώνα μπορεί να περιλαμβάνει πολλά πράγματα. Κατά πρώτο λόγο, η φυσική κατάσταση, η οποία προφανώς υπάρχει, αλλά όπως και ένας ποδοσφαιριστής. Την εβδομάδα του αγώνα θα κάνει μια συγκεκριμένη προπόνηση και ένας διαιτητής θα πρέπει να κάνει συγκεκριμένες προπονήσεις δουλεύοντας με τον προπονητή τους προπονητές του, έτσι ώστε την ημέρα του αγώνα να βρίσκεται στην προπονητική του κορύφωση. Διατροφή. Σίγουρα ένας διαιτητής ο οποίος θέλει να είναι φάμιλος των ποδοσφαιριστών, θα πρέπει η διατροφή του να είναι προφανώς φάμιλη των ποδοσφαιριστών. Δεν μπορεί ένας ποδοσφαιριστής να είναι τόσο γυμνασμένος και ένας διαιτητής να βρίσκεται σε ένα επίπεδο το οποίο η εικόνα προκαλεί, αν όχι γέλιο. Προκαλεί σχόλια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτά τα 2 κομμάτια, ας πούμε, είναι τα πιο βασικά στην καθημερινότητα, πρέπει να βρίσκονται εκεί. Από εκεί και πέρα, στη σύγχρονη εποχή, περισσότερο, όχι τόσο πολύ παλιά, υπάρχουν εργαλεία τα οποία παρέχονται είτε από την Ομοσπονδία είτε σε μένα από την UEFA, websites, sites τα οποία αναλύουν τους αγώνες και μπορείς να μπεις τόσο βαθιά σε έναν αγώνα που να δεις είτε από στατιστικά, είτε από φάσεις, είτε από στυλ παιχνιδιού. Πώς αμήνευνε, πώς επιτίθενται οι ομάδες, μπορεί να δεις τόσα πολλά πράγματα και να μπεις μέσα στον αγώνα πάνω κάτω ξέροντας τι θα συμβεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Σίγουρα όταν έχεις όλο το γήπεδο να σε βρίζει, λες πώς το αντιπαρέρχεσαι. Αλλά είναι και αυτό είναι κάτι το οποίο, αν όχι, δεν μπορώ να πω το συνηθίζεις, αλλά είναι από ένα σημείο και μετά απλά δεν σε ενδιαφέρει. Προφανώς δεν είμαστε μαζόχες. Είναι ένα. Και θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Παίζω στη Βαρκελόνη, στην Μπαρσελόνα. Και στο πρώτο μου, γυρνάω ακόμα πιο πίσω, στο πρώτο μου ταξίδι ευρωπαϊκό σαν διεθνής διαιτητής, πηγαίνοντας στη Γαλλία για ένα τουρνουά κάτω το 17, με το βοηθό μου, ο κύριο Ευθυμιάδη, έχουμε πολλές ώρες στη Βαρκελόνη και λέμε ας πάμε στο γήπεδο. Και πάμε λοιπόν να κάνουμε το tour του γήπεδου. Και βρισκόμαστε λοιπόν στο Camp Nou εκεί λίγο πριν μπει στο γήπεδο με κάτι σκαλοπάτια μέχρι πάνω και λέμε φαντάζεσαι μία μέρα να γυρίσουμε εδώ. Και μετά από χρόνια το ονειρευτήκαμε, okay, προφανώς εκείνη τη στιγμή φάνταζε δύσκολο, αλλά φτάνοντας ένα μάτς, παίζοντας μετά στην Βαρσελόνα, βλέποντας απέναντι το Μέση, το Σουάρες και όλους αυτούς τους παίχτες, αναπολύς αυτό που έχει σκεφτεί και λες, δεν στα κατάφερα. Προφανώς, αν πολλοί πιστεύουν ότι αυτό είναι μαζοχισμός, okay, αλλά φτάνοντας σε ένα υψηλό επίπεδο με διαιτησία, βλέπεις ανθρώπους, γνωρίζεις καταστάσεις και γήπεδα που πολλοί θα ονειρεύονταν, όχι απλά θα ονειρεύονταν, θα ήθελαν έστω να πάρουν ένα μικρό κομμάτι από αυτή την πίτα και δεν το καταφέρουν. Και εσύ είσαι μέσα. Αν είναι μαζοχισμός αυτό. Okay, θα μπορούσα να το δεχτώ, να είμαι μαζόχας εγώ ίδιος. Όσο αντέχω και όσο μπορώ, θα βρίσκομαι σε αυτό το χώρο. Και όχι τόσο για το οικονομικό, που το οικονομικό, okay, έχει μια διάσταση, αλλά όσο γιατί αυτό που κάνεις σε γεμίζει. Το να βρίσκεσαι στα μεγάλα γήπεδα του εξωτερικού σε γεμίζει. Σε γεμίζει η διαδικασία του δέχομαι το email με τον ορισμό, που είναι ένα δώρο τεράστιο,
Σαν να έρχεται κάθε φορά ο Άγιος Βασίλης, δηλαδή για μένα ο Άγιος Βασίλης έρχεται το χρόνο 10-15 φορές που παίζει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Οπότε είναι μια χαρά επαναλαμβανόμενη. Ποτέ δεν είδα αυτή τη χαρά να φθήνει με το χρόνο για να πω: OK, ένα ακόμα match. Κάθε φορά είναι το yes, πάλι παιχνίδι. Τα από δύο εβδομάδες yes, πάλι παιχνίδι. Είναι το ίδιο πράγμα συνέχεια. Οπότε όσο με χαροποιεί και έχω και τη σωματική έτσι, δύναμη να το κάνω, θα βρίσκομαι εκεί. Εγώ θα διαχωρίσω τη διαιτησία στο προ-ελεύσεις VAR, VAR και μετά-ελεύσεις VAR. Προφανώς και πριν έχουν γίνει λάθη, τα οποία πολλές φορές ακόμα και σε εμάς τους ίδιους διαιτητές είναι δυσνόητα. Πολλά από αυτά μπορούμε να τα βάλουμε στη σφαίρα της καχυποψίας. Θα μπορούσαμε. Πολλά όμως είναι απλά ανθρώπινα λάθη, που απλά θέλουμε να τα οδηγήσουμε κάπου. Σίγουρα μεγάλα λάθη, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς ο διαιτητής τη δεδομένη στιγμή προ-ελεύσεις VAR είχε μόνο μία δυνατότητα να δει μία φάση. Και είναι, μιλάμε για κλάσματα του δευτερολέπτου, δεν μιλάμε καν για δευτερόλεπτα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορεί έτσι να το είδε εκείνη τη στιγμή και έτσι να αποφάσισε. Νομίζω ότι μετά την έλευση τη VAR, νομίζω ότι πολλές φορές οι φωνές είναι άδικες. Γιατί κρίνουμε τα λάθη με το πώς μας συμφέρει και το πώς θέλουμε να τα παρουσιάζουμε. Στο τέλος λοιπόν της ημέρας νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη η καχυποψία. Παρά τόσο πολύ τα λάθη, είναι δηλαδή περιορίες ατμόσφαιρα που δημιουργείται ότι ανήκουμε σε κάποια ομάδα, ανήκουμε σε κάποιο blog. Εγώ κάθε εβδομάδα προφανώς αλλάζω ομάδα ανάλογα με το ποιο ομάδα παίζω, έχει και αυτό την πλάκα του, ας το πούμε. Νομίζω όμως τώρα με την έλευση του VR, νομίζω ότι αυτή η καχυποψία πρέπει σιγά σιγά να αρχίζει να αλλάζει και πρέπει να ξεφεύγουμε πια από αυτό το κομμάτι. Αυτό που με ενδιαφέρει όταν κάνω λάθη είναι να μην έχω επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, μπορεί να έχω δώσει ένα λάθος πέναλτι, μπορεί να έχω δώσει μια κόκκινη που είναι δεν είναι. Σημασία έχει στο τέλος του αγώνα, αυτό το λάθος επηρέασε το αποτέλεσμα του αγώνα. Όχι. Τότε, okay, μπορώ να πω ότι υπάρχει μια ανακούφιση. Αν αυτό το λάθος έχει επηρεάσει το αποτέλεσμα του αγώνα, τότε ναι, είναι λίγο δύσκολο. Γιατί σε έναν αγώνα λάθη προφανώς και συμβαίνουν. Αυτό όμως το λάθος στη City με άλλαξε πολύ σαν διαιτητή. Γιατί? Γιατί πάω λίγο πιο πίσω από τη City. Πρώτο match Champions League 2-3 εβδομάδες νωρίτερα. Athletic Bilbao Σαχτάρ. Διαιτητής πρώτης κατηγορίας, που σημαίνει ότι παίρνοντας Champions League αμέσως ανήκε σε ένα group ότι θα υπήρχε μια εξέλιξη. Opening στο San Mamés, πρώτο match Champions League στο καινούριο γήπεδο. Με πάρα πολύ καλή διαιτησία. Αμέσως τα μυαλά πήραν λίγο αέρα. Πάμε λοιπόν στο επόμενο αγώνα, στη City. Και υπήρχε μια χαλαρότητα, όχι τόσο προς την προετοιμασία, αλλά ως προς τη συμπεριφορά. Κινητά μέσα στα αποδυτήρια. Υπήρχε γενικότερα μια χαλαρότητα, έχοντας η ομάδα τα διαπιστευτήρια ότι πήγε καλά. Και άρα και σήμερα θα πάμε καλά. Δηλαδή κάτι το οποίο το θεωρήσαμε δεδομένο εξ αρχής. Οπότε αρχίζουν όλες οι αποφάσεις. Κόκκινη κάρτα μία στη City, δεύτερη κόκκινη κάρτα στη City, οι σωστές, okay, αμέσως παίρνει ψυχολογία και να απογίνεται το λάθος και χάνουμε τον παίχτη και αντί να βγάλουμε το σωστό παίχτη, να αποβληθεί, βγάζουμε έναν άλλο παίχτη, δεν αποβάλλεται, χάθηκε η ισορροπία, χάθηκε το παιχνίδι. Δύσκολη κατάσταση, δύσκολη, γιατί ειδικά όταν παίζεις αγγλικές ομάδες, η πίεση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Όμως αυτό το λάθος με έκανε να προσαρμόσω και να αναθεωρήσω πολλά πράγματα σχετικά με το πώς θα προετοιμάζω και πώς θα συμπεριφέρομαι πριν από ένα παιχνίδι. Έβλεπα μετά από αυτό το σημείο, έβλεπα το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Μια καλή απόδοση, okay, αλλά την αφήνουμε εκεί. Όπως επίσης και μια κακή απόδοση. Από την κακή απόδοση έχουμε να πάρουμε τα άσχημα και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Και από την καλή απόδοση συνήθως έχει να πάρει την ψυχολογία. Οπότε αυτό το κομμάτι, αυτό το παιχνίδι μου έδωσε το εύνασμα να προετοιμάζω τελείως διαφορετικά και να συμπεριφέρομαι διαφορετικά, πιο επαγγελματικά στα παιχνίδια από εκεί και πέρα. Και τελικά αυτό το match, παρόλο που υπήρχε λάθος σημαντικό σε αυτό το match, ήταν η απαρχή για να ανέβω ακόμα ψηλότερα. Νομίζω ότι η VAR πρέπει να είναι μόνο για τα σημαντικά, γιατί ο ρυθμός του παιχνιδιού όντως χάνεται σε πολλές περιπτώσεις. Χάνεται αυτή η ομορφιά του ποδοσφαίρου και βλέπεις άχαρους ποδοσφαιριστές και άχαρους διαιτητές απλά να στέκονται σαν Playmobil μέσα στο γήπεδο, περιμένοντας κάποιον να πάρει μια απόφαση που μπορεί να βρίσκεται και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Γιατί, ας πούμε, στην Ελλάδα υπάρχει ένα κεντρικό match center. Οπότε είναι λίγο άχαρο. Γι' αυτό λοιπόν
η γραμμή επέμβασης πρέπει να είναι πολύ ψηλή, έτσι ώστε να είναι μόνο για τα πολύ σημαντικά του παιχνιδιού, για να μην χάνεται η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Αν θα γίνει το ποδόσφαιρο πιο δίκαιο, νομίζω ότι η ομορφιά του ποδοσφαίρου είναι συζήτηση που δημιουργείται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα. Δεν είναι μπάσκετ το ποδόσφαιρο, γι' αυτό και είναι ο βασιλιάς των σπορ. Προφανώς θα γίνει όσο πιο δίκαιο μπορεί να γίνει, αλλά ποτέ δεν θα είναι 100% δίκαιο, γιατί και πάλι στο VR υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κρίνουν αποφάσεις και φάσεις οι οποίες είναι τελείως υποκειμενικές και έχει να κάνει με την προοπτική που τη βλέπεις εκείνη τη στιγμή ή με τη λήψη που έχεις εκείνη τη στιγμή. Οπότε προφανώς θα γίνει πιο δίκαιο, αλλά δεν θα γίνει και τελείως 100% ότι θα αποφασίζουν ρομπότ. Σίγουρα η έλευσή του για ένα διετή, εγώ το θεωρώ φανταστικό εργαλείο. Φανταστικό εργαλείο, γιατί κατά πρώτο λόγο έφερε δικαιοσύνη. Όσο πάντα μπορεί να φέρει δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο, γιατί υπάρχουν και φάσεις οι οποίες ποτέ δεν είναι μαύρες άσπρες που λέμε, είναι φάσεις οι οποίες θελούν υποσυζήτηση πάντα και υποαμφισβήτηση. Αλλά έφερε ακόμα μεγαλύτερη δικαιοσύνη από ό,τι υπήρχε πριν. Οπότε είναι ένα εργαλείο που, αν χρησιμοποιηθεί σωστά, είναι υπερόπλο στα χέρια ενός διαιτητή. Ο κανονισμός έχει 17 άρθρα, που προφανώς αν τα διαβάσει ο κόσμος, καλό θα τα διαβάσει, να γνωρίζει, έχει τόσες πολλές λεπτομέρειες μέσα, οι οποίες αν όντως τις χρησιμοποιούσαμε σε έναν αγώνα, θα έπρεπε να δίναμε 30 κίτρινες κάρτες, που σημαίνει ότι οι μισοί παίκτες θα φεύγαν έξω, και 50 ή 70 φάουλ. Φάουλ υπάρχουν πολλά, γιατί ο κανονισμός λέει σπρώχνω. Okay, σε έναν αγώνα μπορεί να σπρώχνεις. Σε ένα κόρνερ λοιπόν υπάρχουν 100 σπρωξήματα, άρα θα έχουμε δώσει 100 πέναλτι. Ο διαιτητής λοιπόν πρέπει να βρει ποια είναι αυτά τα οποία θα δώσει και ποια είναι αυτά που δεν θα δώσει. Ποια είναι η κατάλληλη στιγμή να δώσει κίτρινη κάρτα και ποια είναι η κατάλληλη στιγμή να μην δώσει κίτρινη κάρτα. Και τα λέμε για τα ξεκάθαρα πάντα, τα οποία τα βλέπει όλος ο κόσμος και λέει κίτρινη κάρτα, τέλος, βάζουμε μια τελεία, θέλουμε ένα δευτερόλεπτο να εξηγήσουμε. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες μπορούμε να τις συζητάμε. Πρέπει να βρεις λοιπόν μια ισορροπία μέσα στο παιχνίδι σου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο φέρνει ο κ. Κλάτενμπεργκ το τελευταίο διάστημα. Μια ισορροπία, όχι να είναι όλοι ευχαριστημένοι, αλλά να υπάρχει μια ισορροπία στις αποφάσεις. Δεν μπορεί ο πύχης να γερνεί έτσι, δεν μπορεί το να πηγαίνει έτσι. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, έτσι ώστε να γίνεται κατανοητό ότι αυτός ο διαιτής έχει μια συνέπεια στις αποφάσεις του και ότι ό,τι δίνει από τη μία πλευρά, το δίνει και από την άλλη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό σε ένα διαιτή και να βρει ποια είναι η γραμμή επέμβασης στο παιχνίδι, η οποία τελικά βοηθάει το παιχνίδι να πάει μπροστά και όχι να το κρατήσει πίσω, να χάσει ρυθμό, να χάσει ομορφιά. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο έρχεται με τα χρόνια. Θέλει πολύ μεγάλη εμπειρία, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Θέλει πάρα πολύ δουλειά στο να βλέπεις παιχνίδια, να βλέπεις άλλους διαιτητές πώς παίζουν, πώς μανατζάρουν οι μεγάλοι διαιτητές. Είναι μεγάλοι, όχι γιατί παίρνουν σωστές αποφάσεις. Είναι μεγάλοι γιατί είναι μεγάλοι μάνατζερ μέσα στο παιχνίδι και καταφέρουν τελικά να φέρουν μια ισορροπία έτσι ώστε στο τέλος να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Κατά μία είναι να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Η επαγγελματική διαιτησία προφανώς είναι κάτι το οποίο συζητείται. Νομίζω ότι τώρα με την έλευση του κ. Κλάτενμπεργκ συζητείται ακόμα πιο έντονα. Οπότε το επόμενο διάστημα θα δούμε και ποιες είναι οι προθέσεις του κ. Κλάτενμπεργκ και μέχρι που μπορεί να φτάσει και η Ομοσπονδία. Γιατί πολλές φορές δεν είναι μόνο το θέλω, είναι και το κόστος. Κάτι το οποίο στις δύσκολες εποχές που βρισκόμαστε τώρα πια έχει και την πιο μεγάλη σημασία. Πολλές από τις ευρωπαϊκές ομοσπονδίες έχουν επαγγελματίες διαιτητές ή ημι επαγγελματίες. Το επαγγελματίας πολλές φορές σημαίνει απλά πληρώνουμε επαγγελματικά, γιατί ένας διαιτητής, είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλες χώρες που δεν είναι επαγγελματίες, προφανώς και κάνει μια δουλειά η οποία πρέπει να την κάνεις επαγγελματικά. Αν δεν την κάνεις επαγγελματικά, δεν μπορείς να σταθείς σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Οπότε, ενώ δουλεύουμε επαγγελματικά, όχι μόνο στην Ελλάδα, όπως είπα, παντού, πολλές φορές δεν πληρώνεις επαγγελματικά. Δεν λέω ότι ο μισθός δεν είναι ικανοποιητικός, προφανώς και είναι, άλλως δεν θα το κάναμε κιόλας. Αλλά επαγγελματική διαιτησία σημαίνει προφανώς μεγαλύτερη προσοχή, μεγαλύτερα σεμινάρια, πιο συχνά σεμινάρια, σημαίνει άλλες συνθήκες. Πιστεύω το επόμενο διάστημα και στην Ελλάδα νομίζω ότι φτάνει πια το πλήρωμα του χρόνου για αυτό το πράγμα. Όταν λες ότι με τον κύριο Κλάτενμπεργκ μπορεί, υπάρχουν κάποιες περισσότερες πιθανότητες προοπτικές να πάμε προς τα εκεί, είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί. Δηλαδή που στις τηλεδιασκέψεις που κάνετε το έχει αναφέρει, το έχει συζητήσει, υπάρχει μια ζήμωση. Υπάρχει μια ζήμωση, το έχει αναφέρει σε ένα από τα Zoom meetings που κάνουμε το τελευταίο διάστημα, ότι ο σκοπός του είναι να φέρει την επαγγελματική διαιτησία στην Ελλάδα. Προφανώς ο κ. Κλάτενμπεργκ ερχόμενος από μια χώρα η οποία είχε επαγγελματική διαιτησία, οπότε γνωρίζει, ξέρει. Το θέμα είναι να παρουσιάσει προφανώς ένα πλάνο, και από εκεί πέρα να δούμε κατά πόσο είναι εφαρμόσιμο στη χώρα μας. Είναι σαν ένας προπονητής, γιατί και για εμάς ο κ. Κλάτενμπεργκ είναι προπονητής. Δεν είναι ο αρχιδιαιτής, ο οποίος είναι ένα
ξένο σώμα, ένα πρόσωπο, είναι ο προπονητής, είναι αυτός που μας κοτσάρει εβδομάδα με εβδομάδα για να γινόμαστε καλύτεροι. Οπότε φαντάζεστε ένα προπονητή που ήρθε σε μια καινούργια ομάδα και πρέπει και αυτός να εμφυσίσει στους ποδοσφαιριστές διαιτητές του την νοοτροπία του παιχνιδιού. Το πρώτο διάστημα νομίζω ότι δεν το είχαμε καταλάβει. Αρχής γενομένης όμως από το Δεκέμβριο και μετά, νομίζω ότι είχαμε πάρει το μήνυμα, είχε γίνει η ουσία του παιχνιδιού που ήθελε ο κ. Κλάτενμπεργκ έγινε βίωμα στους διαιτητές και νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα από το Δεκέμβριο και μετά η εικόνα της διαιτησίας παρουσιάζει τρομερή βελτίωση. Βλέπετε ότι τα παιχνίδια κυλούν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Σίγουρα πάντα θα υπάρχουν προβλήματα και θα υπάρχουν συζητήσεις με σφάσεις πάντα. Εδώ βλέπετε άνθρωποι που κριτικάρουν στη τηλεόραση και πολλές φορές δεν μπορούν να συμφωνήσουν έχοντας το πλεονέκτημα του slow-motion. Αλλά νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα κινούμαστε σε πάρα πολύ καλά μονοπάτια, με περιθώρια βελτίωσης πάντα. Είναι μόλις λιγότερο από 6 μήνες ο κ. Κλάτενμπεργκ εδώ. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα τα αποτελέσματα θα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά. Νομίζω ότι αυτή η ξενομανία στο τέλος ακόμα και με τους καινούς διαιτητές, οι οποίοι πολλές φορές είναι διαιτητές οι οποίοι είναι. Έχουν υπάρξει διαιτητές που έχουν έρθει, οι οποίοι είναι πραγματικά ευγνωσμένης αξίας και εξαιρετικής ποιότητας. Αλλά υπάρχουν και διαιτητές οι οποίοι έρχονται, οι οποίοι είναι είτε υποδιέστεροι από τους Έλληνες διαιτητές, είτε σε κατηγορία, είτε παιχτικά. Και υπάρχουν και μάτς τα οποία οι Έλληνες διαιτητές θα βγάζανε πάρα πολύ άνετα. Οπότε νομίζω ότι η νοοτροπία είναι αυτή πρέπει να αλλάξει και να δώσουν, ειδικά τώρα με την έλευση του VR. Γιατί βλέπετε, έχουν έρθει και ξένοι, οι οποίοι επίσης έχουν παρουσιαστεί προβλήματα και μεγάλα προβλήματα ή έχουν δώσει λάθος αποφάσεις και απλά οι ομάδες δεν διαμαρτύρονται. Η καχυποψία λοιπόν νομίζω πρέπει να φύγει περισσότερο και να δοθεί στο τέλος ξανά η ευκαιρία στον Έλληνα διαιτητή να αποδείξει ότι μπορεί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα με τον κύριο Κλάτενμπεργκ δίνεται αυτή η ευκαιρία. Βλέπετε ότι παρόλο οι ομάδες που να ζητάνε, νομίζω ότι οι ευκαιρίες που δίνονται στους Έλληνες διαιτητές είναι ακόμα περισσότερες και νομίζω και το επόμενο διάστημα θα είναι ακόμα περισσότερες. Και αυτό που οφείλουμε να κάνουμε σαν διαιτητές είναι να αποδείξουμε ότι τελικά μπορούμε και να διώξουμε όσο περισσότερη καχυποψία μπορούμε πάνω από τον εαυτό μας. Ήταν πριν από ένα ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Με το που είχε βγει ο ορισμός, θυμάμαι ότι ήμουν στη δουλειά και αμέσως μου ήρθαν μηνύματα στο κινητό μου απειλητικά, πρόσεχε και πολλά άλλα πράγματα κατά της οικογένειάς μου, κατά ημού. Πράγματα τα οποία, και τη δεμένη στιγμή νιώθεις αυτό το χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια σου. Γιατί και δεν μου είχε ξανασυμβεί κάπως με κάτι τέτοιο και όχι τόσο πολύ έντονα. Ήταν συνεχόμενα, ήταν πολύ πιεστική η κατάσταση. Μπορώ να σας πω ότι με είχε αρρωστήσει τότε όλη αυτή η κατάσταση. Έκανα την επίσημη καταγγελία, προσπάθησα να το βγάλω από το μυαλό μου, να πάω με καθαρό μυαλό στο παιχνίδι. Δόξα τω Θεώ, το παιχνίδι είχε πάει πάρα πολύ καλά. Οπότε δεν υπήρχε κάποιο θέμα, αλλά σίγουρα όλες αυτές οι απειλές γίνονται για να σε επηρεάσουν. Δεν επηρεάστηκα στον αγώνα, αλλά προσωπικά εκείνη την περίοδο μου είχε στοιχήσει όλο αυτό το κομμάτι. Γιατί ήταν η κορύφωση μιας διαδρομής προς το πρόσωπό μου εκείνη την περίοδο, η οποία τη θεωρούσα λίγο άδικη. Δεν λέω ότι δεν κάνω λάθη, αλλά τη δεδομένη στιγμή τη θεωρούσα άδικη. Δύσκολες στιγμές. Σίγουρα η επίθεση στον Άγιο Κοσμά 2013, σωστά. Ήταν μια δύσκολη στιγμή, η οποία προσπαθεί να σε λυγίσει. Δηλαδή αυτοί που το κάνουν για αυτό το λόγο. Προσπαθούν να σε λυγίσουν, να σε κάνουν να φανείς αδύναμος. Άρα πρέπει να το ζυγίσεις μέσα σου και να πεις: θα πέσω στην παγίδα τους, θα κάνω αυτό που θέλουν αυτοί ή θα γίνω πιο δυνατός και θα συνεχίσω καλύτερα. Η απόφαση δύσκολη. Δύσκολη, γιατί βρίσκεσαι σε έναν χώρο που πολλές φορές λες αξίζει ή όχι. Για εμένα τη δεδομένη στιγμή, γιατί υπάρχουν και στιγμές, πίστευα ότι άξιζε. Γιατί εκείνη την περίοδο ήμουν από ένα γύρο νέων, είχα παίξει τελικό, πανευρωπαϊκό, οπότε έλεγα ότι πρέπει να κοιτάξω μόνο μπροστά, να φανώ δυνατός και να συνεχίσω. Είχαμε τα τεστ τα οποία κάνουμε κάθε χρόνο. Ήμουν από τους τελευταίους, καθώς οι διεθνείς διαιτητές έχοντας τα υψηλότερα όρια πρέπει να τρέξουν τελευταίοι. Και βγαίνοντας από τα αποδυτήρια, ήταν κάποιοι οι οποίοι βρισκόταν στο χώρο εν γέννη και κακώς δεν μας είχαν κινήσει τις υποψίες, γιατί στο χώρο δεν βρισκόταν κανένας. Και ήρθαν από πίσω, μου έδωσαν μια μπουνιά. Μετά ανέβηκαν σε ένα μηχανάκι, έφυγαν. Ήταν τότε ο Ηλίας ο Σπάθας εκεί με το δικό του μηχανάκι, τους κυνήγησε. Αυτά κάπου χαθήκανε. Είχαμε την πινακίδα,
τους βρήκανε, μετά δεν ξέρω γιατί δεν προχώρησε η υπόθεση. Okay, αλλά ήταν κάτι το οποίο πέρασε, έγινε, πέρασε. Okay, προφανώς η δικαιοσύνη γνωρίζει καλύτερα γιατί δεν προχώρησε. Από εκεί πέρα δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω πάνω στο το κομμάτι. Οι παράγοντες ταξιζούμε σε ένα ποδοσφαιρικό οργανισμό όπου οι ομάδες έχουν μια προσωπική και προσωποκεντρική έτσι, διοίκηση. Κάτι που στο εξωτερικό συμβαίνει σπάνια. Είναι συνήθως συμβούλια, είναι ο τρόπος λειτουργίας διαφορετικός. Σίγουρα υπήρξαν ισχυροί παράγοντες στο ποδόσφαιρό μας και ακόμα υπάρχουν. Νομίζω ότι οι παράγοντες αποτελούν ένα κομμάτι μόνο του ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι είναι σωρευτικά πολλά πράγματα μαζί. Είναι η ελληνική κοινωνία, η οποία διέρχεται σε μια βαθιά κρίση τα τελευταία χρόνια και λόγω μνημονίων. Οπότε αυτό προφανώς επηρεάζει και στο κομμάτι του ποδοσφαίρου, επηρεάζει και σε άλλα κομμάτια της ζωής. Αλλά αυτή η κριτική ικανότητα και αυτή πολλές φορές απρόσκοπτη, έτσι, να ακολουθήσουμε αυτό που λέει κάποιος γιατί απλά είναι εκείνος που είναι, νομίζω ότι δεν βοηθάει. Μεγάλο κομμάτι όμως ευθύνης έχουν και τα media, τα κατευθυνόμενα προφανώς, όχι αυτά τα οποία τηρούν μια στάση, αν όχι ιδιαίτερα, μια στάση καλή. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων το οποίο επηρεάζει τελικά είτε μόνο το ποδόσφαιρο, είτε την κοινωνία, γιατί το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνία. Αν το πάρουμε σαν δομή και το δούμε, είναι επίσης μια μικρή κοινωνία. Οπότε είναι λίγο απ' όλα. Είναι λίγο απ' όλα που επηρεάζουν, όχι τόσο μόνο οι παράγοντες. Είναι πράγματα τα οποία πιστεύω αν συνολικά δουλεύαν καλύτερα, τότε και το ποδόσφαιρο μας θα ήταν καλύτερο. Τα πράγματα σίγουρα πάνε καλύτερα. Αλλά και πάλι το bullying είναι κάτι σχετικό. Και έχει να κάνει την προσωπικότητα του διαιτητή και όχι τόσο με τα γραφόμενα. Γιατί μπορεί κάτι να είναι στη σφαίρα της κριτικής και να είναι σωστή η κριτική, καλοπροαίρετη, και ένας διαιτητής να θεωρεί ότι αδικείται και είναι bullying. Και μπορεί κάτι που να είναι στην πραγματικότητα bullying για έναν ισχυρό διαιτή και απλά να μην τον ενδιαφέρει. Οπότε πολλές φορές έχει να κάνει με το διαιτή και κατά πόσο λόγο είναι ανοιχτός στο να δέχεται μηνύματα και να λαμβάνει μηνύματα και σε αυτόν που βάζει ένα φραγμό και λέει μέχρι εδώ διαβάζω, μέχρι εδώ ενημερώνομαι και από εκεί και πέρα δεν με επηρεάζουν και καθόλου. Περιστατικά σαν αυτό που είχε γίνει εναντίον του κυρίου Ζωγράφου, παλιότερα του Ευθυμιάδη, πολλών διαιτών, μην θυμηθούμε του Δημητρόπουλου, του Ποντίκη και το πρόσφατο του Θανάση Τζιλ, πώς τα εισέπρατες, δηλαδή έβαζε τον εαυτό σε διαδικασία. Τι κάνω σε αυτό το χώρο. Εντάξει, όταν συμβαίνει περιστατικά, εκτός ότι είναι απαράδεκτα και λυπηρά, τα κοινά άνθρωποι του οποίου του γνωρίζει και συναναστρέφεσαι μαζί του τόσα πολλά χρόνια. Σίγουρα σε δημιουργούν ένα φόβο, σίγουρα κοιτά και λίγο προ τα πίσω σου, σίγουρα και δεν κυκλοφορεί πολύ, αλλά προσπάθησε να τα ξεπερνά. Δυστυχώς δεν έχουν επιληθεί αυτές οι υποθέσεις. Νομίζω ότι θα έπρεπε κάποιες αυτές θα μπορούσαν να είχαν επιληθεί. Προσπαθούμε να τα ξεπερνάμε όμως. Η διαιτησία, γενικότερα ο χώρος διαιτησίας, είναι ένας χώρος ο οποίος υποστηρίζει ένας τον άλλον. Οπότε στηρίζουμε τους συναδέλφους και προσπαθούμε να τους βοηθούμε και αυτούς να το ξεπεράσουν και τελικά να πιστεύουν σε μια κανονικότητα. Το χέρι έχει αλλάξει τώρα αυτή τη στιγμή από εδώ και πάνω. Θεωρείται όχι χέρι, δηλαδή από εδώ από την ένωση του ώμου, γιατί θεωρείται ότι από εδώ μπορεί ο παίκτης να σκοράρει. Το οποίο μετράει και για το offside. Δηλαδή, offside είναι από εδώ και κάτω, από εδώ και πάνω δεν είναι offside. Προφανώς είναι λίγο δύσκολο και δυσνόητο αυτό το πράγμα, ειδικά όταν πρέπει να βάλεις τις γραμμές σαν VAR, πρέπει να βρεις το κατάλληλο σημείο. Το χέρι τώρα έχει τόσες πολλές λεπτομέρειες μέσα, αλλά μια γενική εικόνα είναι ότι όταν το χέρι εκτείνεται περίπου τους 20-30 μοίρες και έξω από το σώμα, δεν θεωρείται φυσιολογική θέση. Μπορεί να είναι μια θέση γιατί ο παίκτης έχει πηδήξει και να θεωρείται φυσιολογική, αλλά το χέρι πάνω από εδώ και πάνω από τον ώμο πάντα θεωρείται χέρι. Είτε μπάλα έρχεται από συμπαίχτη, είτε έρχεται από αντίπαλο. Αυτό που δεν θεωρείται χέρι είναι όταν ο ίδιος ο παίκτης παίξει την μπάλα με το κεφάλι το πόδι στο χέρι του. Δηλαδή, ακόμα και αν το χέρι είναι ψηλά και την παίξω εγώ με το κεφάλι μου, αυτό δεν θεωρείται χέρι βάσει κανονισμού. Αυτή τη στιγμή ο κανονισμός στο 80% τα θεωρεί χέρια. Δηλαδή τα χέρια θα πρέπει να είναι σε ένα φυσιολογικό ή να κάνουν μια φυσιολογική κίνηση κοντά στο σώμα. Αν αρχίσει και εκτείνεται έξω από το σώμα, τότε είναι χέρι. Βέβαια, ο κανονισμός δεν θέλει παίχτες ρομποτάκι που παίζουν με τα χέρια πίσω. Δεν θέλει αυτό το πράγμα. Ούτε μας ζητείται αυτό από τις επιτροπές.
Όμως θα πρέπει να υπάρχουν τα χέρια να βρίσκονται γενικότερα κοντά στο σώμα. Όσο άρεσε ένα από τους πιο δύσκολους, δηλαδή όταν τους έπαιξα είχαμε τεράστια κόντρα, ένα Barcelona Eindhoven. Δύσκολος παίκτης, πολύ. Είναι αυτό δηλαδή που βλέπεις και από την τηλεόραση, πολύ δύσκολος να το κοντρολάρεις. Αντιθέτως, παίκτες όπως ο Μέση, ο Ρονάλτο, ο Ιμπραήμοβιτς, όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίκτες, είναι πάρα πολύ επαγγελματίες. Μπορεί πιο πολύ να φωνάζουν στα τοπικά τους πρωταθλήματα, που ξέρουν και τους διαιτητές, αλλά στο Champions League συνήθως δεν ασχολούνται τόσο πολύ με τον διαιτητή. Κάνουν τη δουλειά τους, είναι πάρα πολύ επαγγελματίες, είναι πάρα πολύ φιλικοί. Δηλαδή, μπορείς να συζητήσεις μαζί τους στα αποδυτήρια πριν την έναρξη, μετά τη λήξη του match και να είναι φυσιολογικοί άνθρωποι όπως είμαστε όλοι εμείς. Βέβαια, για τον πολύ κόσμο φαντάζει λίγο μακρινό αυτό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι τίποτα διαφορετικό από εμάς. Κρατάω πάρα πολλά ενθύμια. Έχουμε μια τεράστια συλλογή από μπλούζες, από ενθύμια. Δεν ζητάω, βέβαια, σε οι ομάδες πάντα κάτι προσφέρουν. Τα κρατάω όλα αυτά και να σου πω, τα κρατάω περισσότερο κάποια στιγμή να τα δώσω για ένα φιλανθρωπικό κομμάτι. Θα κρατήσω κάποια. Εγώ κρατάω στα μετάλλια από κάθε διοργάνωση που πας ή από τελικούς, ότι είναι ένα μετάλλιο. Νομίζω ότι αυτά έχουν μεγαλύτερη αξία για μένα. Γιατί έχω μια συλλογή τώρα πάνω από 200 μπλούζες, οι οποίες στο τέλος και δεν τα θέλει και η γυναίκα μου καθόλου. Οπότε τα έχω στα αποδυτήριά μου, γιατί έχω χώρο αποδυτήριό μου, έχει παραχωρηθεί από το Δήμο στο γήπεδο. Και τα έχω όλα μέσα εκεί, τα φυλάω και κάποια στιγμή θα τα δώσω ή δίνω αριστερά-δεξιά. Όσα μπορώ, κρατάω για μένα, αλλά κάποια στιγμή θα τα δώσω και αυτά. Εντάξει, οι μαθητές του γιού μου ζητάνε αυτόγραφα, μου δίνουν γράμματα να δίνουν στους ποδοσφαιριστές. Έχει τέτοια. Εντάξει, εγώ πάντα προσπαθώ να τους ικανοποιήσω κάθε αίτημα. Γιατί αν ήμουν εγώ στη θέση ενός παιδιού και μου ζητούσε να δώσω κάτι σε ένα ποδοσφαιριστή ή ένα αυτόγραφο, εντάξει, για τον ποδοσφαιριστή, ούτως ή άλλως για αυτούς τους ανθρώπους, για τα παιδιά παίζουν, για τον κόσμο. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι και κόπος να δώσει ένα αυτόγραφο. Προσπαθώ να ικανοποιήσω τα περισσότερα αιτήματα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνω ένα booklet και να έχω μέσα ένα ομάδα και ένα όνομα και ένα ημερομηνία. Προσπαθώ να ικανοποιήσω πραγματικά όσους περισσότερους μπορούν και όλο και κάτι να φέρω στον καθένα. Όταν σε βρίζουν οι παίκτες, τι κάνει? Τους βγάζει κόκκινη κάρτα. Απλά. Αυτό το έχεις κάνει στον Κατσουράνη. Αυτό το κάνει στον Κατσουράνη. Εντάξει, ο Κατσουράνης μου είχε βρίσει και κατά πρόσωπο. Μπορεί ένας ποδοσφαιριστής να φεύγει και να βρίζει. Τότε είναι λίγο δύσκολο να τον αποβάλεις, γιατί κατά πρώτο λόγο δεν ξέρεις που το λέει. Είναι κάτι πολύ γενικό. Ναι, μεν μπορεί να το πιάσει η κάμερα, η οποία να τον βλέπει κατά πρόσωπο, αλλά εσύ να είσαι από πίσω και είτε να μην τον ακούς, είτε να μην ξέρεις και τι έχει πει ακριβώς. Οπότε δεν μπορεί να τον αποβάλεις, γιατί μάντεψες ότι μπορεί να σε έχει βρίσει. Εντάξει, τότε με τον Κατσουράνη, τον με είχε βρει κατά πρόσωπο, τον απέβαλα, τελείωσαν όλα εκεί. Δεν είχε να κάνει τίποτα. Εντάξει, γενικότερα ήταν λίγο αθυρόστομος σαν παίκτης, αλλά ήταν ένας εκπληκτικός παίκτης, ο οποίος ήταν και game changer πάντα στην ομάδα του. Το ποδόσφαιρο είναι ο κόσμος. Είναι η κραυγή αυτή που βλέπεις ένα εκπληκτικό γκολ, γιατί και εμείς αγαπάμε το ποδόσφαιρο, μας αρέσει το ποδόσφαιρο και πολλές φορές να δούμε ένα γκολ μέσα στο γήπεδο. Και να ανατριχιάσεις. Συμβαίνει και αυτό. Μπορεί να θες, δηλαδή να είναι περιπτώσεις που να θες και εσύ να χειροκροτήσεις. Αυτή λοιπόν η κραυγή, η αρχή που βγαίνει όταν παίρνει ένα γκολ, και δεν το συζητάμε για ένα γκολ που θα μπει στα τελευταία λεπτά και θα γίνει εξουσιοσκομός, είναι κάτι που λείπει και από εμάς. Εμείς αγαπάμε το ποδόσφαιρο όπως είναι με τον κόσμο. Μπορεί να υπάρχει πίεση από τον κόσμο, μπορεί να υπάρχει αυτή η έχθρα, στο πούμε, προς το πρόσωπό μας, αλλά ποδόσφαιρο σημαίνει ποδοσφαιριστές, προπονητές, φύλαθλος κόσμος. Χωρίς φύλαθλο κόσμο δεν υπάρχει ποδόσφαιρο. Είναι λίγο απρόσωπο, μουντό. Άσχημο.